συνάντησής μας είναι μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, ο οποίος ήθελε πριν την Τετάρτη, όπως θα γνωρίζετε, έχουμε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, ειδική συνεδρίαση, έκτακτη, σχεδόν αποκλειστικά, για να πάρθει μια απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του Λεμονήσου γύρω από τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν πλέον και για τους κτηνοτρόφους και για τους αγρότες του Λεμονήσου, και να συζητήσουμε για πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για πρωτοβουλίες πολιτικές, αλλά και άλλα θέματα τα οποία εσείς θα μας τα πείτε ακόμα καλύτερα, τα οποία πρέπει να τεθούν και να πάρθουν αποφάσεις σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί θα ακούσουμε και όλες τις απόψεις των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι ώστε η τελική απόφαση να διαβιβαστεί σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, να διατυπώσουν μια ξεκάθαρη θέση ως περιφέρεια του Λεμονήσου. Η σημερινή συνάντηση έχει περισσότερο να κάνει με πιθανές προτάσεις που έχετε, προβλήματα που υπάρχουν και που θέλετε να αναλυθούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης. Εννοείται ότι είναι μια ανοιχτή συνεδρίαση, μπορείτε να βρίσκεστε εκεί και σε εκπροσώπους του κλάδου σας να δοθεί ο λόγος να τοποθετηθεί. Απλά σήμερα ο Περιφερειάρχης έκρινε ότι έπρεπε να πούμε κάποια περισσότερα πράγματα και εσείς και εμείς να κάνουμε μια συνεδρίαση η οποία να μην είναι απλά μια συνεδρίαση επιπρόσωπων, αλλά να είναι μια συνεδρίαση αποτελεσμάτων, θέσεων, διεκδικήσεων και ό,τι άλλο τέλος πάντων προκύψει. Εμείς ως Περιφέρεια του Λεμονήσου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κλάδος, ο δικός σας ιδιαίτερα, έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα προβλήματα. Η Περιφερειακή Αρχή, με την εποπτεία του ιδίου του Περιφερειάρχη, με την παρουσία του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Στρατηδάκου, ήταν πάντα παρούσα. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας του Λεμονήσου σε ό,τι αφορά τις επικοινωνιακές μας υπηρεσίες, παρότι γνωρίζετε ότι έχουν πάρα πολύ μικρό αριθμό σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα στην περίοδο των αυξημένων αναγκών που είχαμε λόγω του πατρεωτικού πυρετού, ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Κατέβαλαν και αυτό το διαπιστώσαμε όλες τους τις δυνάμεις. Και αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι μπορούμε, εστιάζοντας και εσείς σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που πιθανόν να χρειάζεται περισσότερη παρουσία ανθρώπινου δυναμικού, να τις σημειώσουμε. Τη σημερινή σύσκεψη συνεδρίαση και τεχνοτροφία που αφορά όλη την Πελοπόννησο, την περιφέρεια δηλαδή Πελοπόννησο. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο πάλι του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας. Θέλουμε οι απόψεις οι οποίες θα εκφραστούν από εμάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι επικαιροποιημένες. Θα ξέρουμε τα προβλήματά σας, όμως η επικαιροποίηση των θέσεών σας μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη να μπορέσουμε κι εμείς με τις αποφάσεις που θα πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνουμε κέρδιες παρεμβάσεις όπου χρειαστεί, σε υπουργεία και φορείς. Αγαπητοί φίλοι, και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θεωρεί τον αγροτικό και εκτροπιστικό τομέα βασικό πελώνα αναπτυξιακό. Στη βάση αυτή είναι γνωστό ότι η κρίση η οποία είναι πρωτοφανής για τη χώρα μας ήταν σαν αιτία και η κατάρρευση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Να λοιπόν που ο πρωτογενής τομέας έρχεται να δώσει λύσεις σε πολλά από αυτά τα ζητήματα και παρότι έχει πάρα πολύ μεγάλες αδυναμίες ώστε πολλοί να μιλούν για ένα νέο ξεκίνημα και το πιστεύουμε και εμείς ότι θα πρέπει στον πρωτογενή τομέα να γίνει ένα νέο ξεκίνημα με τα νέα δεδομένα. Είναι γεγονός ότι εσείς ο πρωτογενής τομέας από το 4 έως το 14 έχετε καλύψει ένα ποσοστό 22,6% αύξηση των εξαγωμένων προϊόντων. Νομίζω ότι τόσο η κυρία Νικολάκου όσο και ο κύριος Στρατηγάκος έχουν καλύψει την θεματολογία της σημερινής μας συνάντησης. Εγώ παραβρίσκομαι εδώ ως
θεματικός αντιπεριφερειάρχης της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης και αυτά άπτονται της απασχόλησης και έχουν σημασία για το σε ποια κατάσταση ο κάθε κλάδος της οικονομίας που βρίσκεται στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Θέλω να τονίσω, σε συνέχεια των όσων είπαν οι προγραμματίσαντες, το ενδιαφέρον του κ. Κατούλη, ιδιαίτερος για τον χώρο της κοινοτροφίας και της αγροτικής πολιτικής, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αρμόδιος ο Περιφερειάρχης είναι ένας κοινίατος. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματά σας και τα προβλήματά σας, πέραν το ότι και οι περισσότεροι από εμάς προερχόμαστε από κοινοτροφικές οικογένειες. Έτσι λοιπόν δεν είναι εγώ παρά να πω να σας καλωσορίσω και να πω ότι ο καθένας από εσάς είναι αυτός που τα συμβάλλει τη δική μας θέση απέναντι στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεθαύριο που έχουμε να διαχειριστούμε ζητήματα και να πάρουμε αποφάσεις. Εγώ θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που σήμερα εδώ στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα του Μοριάρα, στην Αρκαδία, είστε εσείς οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Πελοποννήσου. Μια κατηγορία, ένας κλάδος που είστε πραγματικά αγρογωνίας λίθος ελληνικής οικονομίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την αρχή και ο Περιφερειάρχης Κατούλης ο Πέτρος είχαμε πει ότι για μας οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός. Και εκεί λοιπόν θέλουμε να ρίξουμε και έχουμε ρίξει μέχρι τώρα το βάρος όσο μπορούμε για να βοηθήσουμε τις δύο αυτές κατηγορίες. Εγώ επειδή είμαι της Αρκαδίας, θα αναφερθώ έτσι με δύο-τρία στοιχεία που αφορούν την Αρκαδία. Η Αρκαδία που είναι κατεξοχήν ορεινός νομός και κατ' επέκταση είναι και κτηνοτροφικός, και αγροτικός και κατ' επέκταση κτηνοτροφικός. Από την αρχή προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους με πολλές παρεμβάσεις. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ την ηλεκτροδότηση που κάνουμε σε όλα τα κτηνοστάσια και με ευκαιρία το λέω και πάλι για μια φορά ακόμα. Όσοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα ακόμα, είναι μια ευκαιρία να ενταχθούν. Πρόκειται γιατί το 80% πληρώνει η περιφέρεια και το 20% πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι από ιδίους πόρους. Ειδικά για την περιοχή της Μεγαλόπολης, κατορθώσαμε και το 20% αυτό το πληρώνει η ΔΕΗ. Οπότε η περιοχή της Μεγαλόπολης και η Νότια Κορκινία, που καλύπτεται από το λιμνητόσιμο εντός παρεθέτως του ΕΑΠ της Μεγαλόπολης, δεν πληρώνουν καθόλου για να συνδεθούν με τα μεσοστάσια με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και μάλιστα, από ό,τι ξέρω, μετά από λίγο καιρό θα είναι μια βασική και απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στα μεσοστάσια, διότι χρειάζονται όλα αυτά για τον πάγο και όλα αυτά τα οποία. Και είναι μια βασική προϋπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πω για μια ακόμα φορά. Υπάρχει το πρόγραμμα ανοιχτό να ενημερωθούν όσοι χρειάζονται. Βασική προϋπόθεση είναι να γίνει η νομιμοποίηση του στάβλου, το οποίο γίνεται πιστεύω αρκετά εύκολα από ό,τι ξέρω, και να ενταχθούν και άλλοι. Επίσης, φέτος έχουμε ένα πρόγραμμα και βοηθάμε όσο μπορούμε τους δρόμους πρόσβασης με χαλικόστρωση. Σε αρκετές περιοχές έχουμε μια γονατεία με χαλίκι και μπορούμε έτσι να καλύψουμε κάποιους δύσβατους δρόμους με χαλίκι ώστε να μην κολλάνε και υποφέρουν τους χειμωνιάτικους μήνες οι κτηνοτρόφοι μας. Είναι λοιπόν ευχής έργο που σήμερα είμαστε εδώ. Το πρώτο θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο αφορά τους κτηνοτρόφους. Πρέπει να είμαστε δίπλα σας και εσείς δίπλα σε εμάς, ώστε μαζί να προχωρήσουμε στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλω να μου φέρει όσα έχουν γίνει πριν το 2012. Ναι, με το 2012. Εξαιρούνται από την καθημερινή. Έρχεται μετά από τον έργο του. Ναι, μέχρι το 2012, από το 5 μέχρι το 2012 ίσχυε αυτό. Έπαιρνε την εξαίρεση. Έπαιρνε πρόγραμμα λειτουργία και μετά έπαιρνε την εξαίρεση. Τα δικαιολογικά μας έχουν όλα καταδεθεί. Τότε και δεν ξέρω πού βρίσκονται. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να δοθούν οι άδειες λειτουργίας. Κονστάρα. Αυτή η κίνηση που γίνεται τώρα δουλεύει με ρυθμό χελό μας. Μέρος της Επιτροπής Σταθμισμού της Περιφερειακής Ενότητας της Λακωνίας είπε για να είμαι νόμιμος εγώ, πρόεδρε μου λέει, πρέπει να σφραγίζω και στάχνω. Είναι αδιανόητο αλλά και άδικο να είναι τα φάκελα των κτηνοτρόφων στην Περιφερειακή Ενότητα γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι του δασαρχείου να κάνουν πράξεις χαρακτηρισμού. Σιγά τώρα, αν
κάποιος τροχός πήγε σε κάποιον πρόποδο εδώ και 20-30 χρόνια να στεγάσει το ποιμιό του ή και τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι γίνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Στην Ελλάδα λοιπόν που ζούμε, πάντα όλα γίνονται με καθυστέρηση. Εν ώψη των νομοσχεδίων και της κατάστασης της σημερινής τέλος πάντων που έχει φτάσει η ελληνική κτηνοτροφία, εμείς φτάνουμε να ξεκινάμε μία σειρά συζητήσεων και μία σειρά τοποθετήσεων για πράγματα και θέματα, προβλήματα αν θέλετε, της κτηνοτροφίας που εγώ που είμαι στο χώρο 8 χρόνια, τα αντιμετωπίζω όλο αυτόν τον καιρό. Ξέρω ότι η άδεια λειτουργίας που είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης να βγει τουλάχιστον Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, δεν ξέρω για εσάς, αλλά για να το λέτε, σέβομαι απόλυτα αυτό που λέτε, στις 10 η μία θα βγει εις πέρας. Δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί όταν μιλάμε για υπαίθρια κτηνοτροφία, μιλάμε για σύνορα σε δασικές εκτάσεις. Είναι το α και το ω. Δεν υπάρχουν πολλοί στάβλοι ούτε μέσα στους οικισμούς, γιατί ξέρετε ότι είναι υποχρεωμένοι να αποσυρθούν από εκεί, ούτε μέσα σε παιδινές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτός και αν είναι κάποιες μεγάλες οργανωμένες μονάδες που και αυτές συμβαίνει να υπάρχουν. Έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, οι παρεμβάσεις τους μπορούν να είναι μόνο σε επίπεδο διεκδίκησης. Και εμείς έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές και προσωπικά, ως η Περιφερειά της Ανάπτυξης και την προηγούμενη θητεία μου και τώρα, και με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες του προεδρικού τομέα, δυστυχώς ακούγαμε πάρα πολλά λόγια και όταν φτάνουμε στο διατάφτα, δεν μπορούσαμε να δούμε αυτά που λέγονται στα λόγια και γίνονται πράξη. Τα περνάμε τα θέματα της κτηνοτροφίας, περί ποιο θέλουμε θα λέγει κανείς. Σίγουρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα ή να μιλήσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια ιεράρχηση. Μια ιεράρχηση που θα βοηθήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα έλεγα, να πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες να έχουν αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι κάτι. Να κάτσουμε όλοι, και εγώ προσωπικά, να σας πω όλα τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, τι είναι κτλ. Ένα συνδικαλιστικό παραδείγμα, θα έλεγα, μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, όπως οι άλλοι συνάδελφοι μπορούν να το κάνουν. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε στο διάταφτα, τι έχουμε μπροστά μας. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι η κτηνοτροφία με τη φυτική παραγωγή στα οριζόντια ζητήματα έχει τα ίδια προβλήματα. Εγώ είμαι αγρότης, ασχολούμαι με τη φυτική παραγωγή, είμαι ως αγρότης, δεν είμαι κτηνοτρόφος. Αλλά συμφωνώ με τα όσα είπαν οι προελήστες με τα όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που έχω να πω, το σημαντικότερο αυτό που είναι να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε είναι αυτά τα φορολογικά μέτρα που έχουμε τώρα. Γιατί αν εφαρμοστούν, που από ό,τι φαίνεται είναι αποφασισμένοι να τα εφαρμόσουμε, πλέον αυτά που θα συζητάμε εδώ είναι χαμένο σκοπό. Τα προβλήματα με φθηνώσει από το πρώτο και βασικό είναι αυτοί που είναι αγρότες από το 2009. Δηλαδή, παλέψαμε, προσπαθήσαμε μέχρι να ξεκινήσουν τα σεμινάρια. Ολοκληρωθήκαν τα σεμινάρια και ακόμα μετά από 5 χρόνια, 6 έχουν μείνει 9 αγρότες απλήρωτοι. Όσον αφορά για τα προγράμματα που αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως, είτε για πρόγραμμα νέων αγροτών, είτε για σχέδιο βελτίωσης, είτε για οτιδήποτε άλλο, πιο βασικό πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία. Εγώ, σαν την από προσωπική εμπειρία και από το πρόγραμμα των νέων αγροτών και από το έχω κάνει και σχέδιο βελτίωσης του χρηματικού, είχα έρθει να μείνει 10 φορές να τα βράδυσω. Και αυτό με έναν τρόπο δηλαδή και το ίδιο το σύστημα στο κάνει εξαιρετικές. Όσον αφορά για το κομμάτι των επιδευτήσεων που αναφερθήκαν και οι υπόλοιποι, ναι, σίγουρα έχουμε πάρει πάρα πολλά λεφτά. Δεν επενδυθήκαν εκεί που έπρεπε να επενδυθούν, δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Και σίγουρα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Σα περιφέρει σε μια διαφορετική προσέγγιση των προβλημάτων και διαφορετική συνεργασία. Είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο, έτσι. Οι απόψεις που ακούγονται ότι η κτηνοτροφία και η αγροτική οικονομία είναι οι πυλώνες της ανάπτυξης είναι παραμύθια κατά τη γνώμη μου. Σήμερα προέρχονται από μια τέτοια συζήτηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Ενώ εμείς ευφιέστατα μετά από τη δική μας παρέμβαση, και το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά το θυμόνται όλοι,
βάλαμε τον αποτοδιοκρατικό τομέα ως τον σημαντικότερο τομέα που μπορεί να προσεγγίσει την κοινοτομία, έτσι, την έξυπνη εξειδίκευση, την τυποποίηση, την μεταποίηση και τον θεμελιώδη κορμό για να κάνουμε ένα παραγωγικό κλάστερ πρωτογενούς παραγωγής, έτσι, αυτή τη στιγμή είναι στα λόγια. Δεν έχουν προχωρήσει προς καμία τέτοια κατεύθυνση, δεν έχουν εξειδικεύσει το πρόγραμμα πάνω σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να είμαστε τελείως στον αέρα. Εκτιμώ ότι τα καινούργια φορολογικά μέτρα είναι φορολογικά μέτρα, είναι πολιτικές καταδίκες στον πολιτικό τομέα και της κοινωνικής. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι μόνο η φορολογική επιβάρυνση. Είναι και τα χίλια δυο άλλα ζητήματα που θα γεννηθούν από την φορολογική επιβάρυνση και από τον τρόπο προσμέθησης των φορολογικών παρών πάνω σε μια κοινωνική ομάδα που θέλουμε να την επιλέξουμε ως κορυφαία ομάδα. Αυτά που ακούγονται περί φορολογικής συμμετοχής των υπολείπων αγροτών και κοινοτροφών και κοινοτρόφων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν ισχύει. Εκεί υπάρχουν ειδικές πολιτικές που διαχειρίζονται η κάθε χώρα για την δική της την θέση με εξαιρετικά προνομιακό τρόπο την ανάπτυξη της αγροτικής κοινοτοφίας, της κοινοτοφίας και της αγροτικής οικονομίας. Εδώ παραδόθηκε ένα μαχητή. Και όχι μόνο παραδόθηκε ένα μαχητή, το είπε προηγούμενα. Αλλά εφέρνανε αυτή την πολιτική για να επιτύχουν ισοδύναμα σε κάποια θεματολογικά ζητήματα τα οποία τους αφορούσαν πολιτικά. Δεν ήταν δηλαδή το μέγεθος της οικονομίας και την βλαπτικότητα αυτών των μέτρων σε αυτό που θεωρούν ιεραρχημένο σαν πρώτο επιλέξιμο, σαν πρώτη επιλέξιμη πολιτική εμείς, αλλά χρησιμοποίησαν όλη αυτή την ιστορία για να επιτύχουν ισοδύναμα σε τομείς που νομίζουν ότι θα έχουν πολιτικό φορτίο.